Καλησπέριζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Γρηγόρη Καραπιπέρη, έφορο υποδομών του βόλεϊ του Εθνικού. Καλησπέρα σας, κύριε Καραπιπέρη. Έχετε αγώνα αύριο, έτσι, όπως λέει και η διαφήμιση. Αγώνες, πολλούς. Αγώνες, σωστό τώρα. Με τον Πανβοχαϊκό, αύριο Σάββατο 16 του μηνός, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Καταρχάς, να πω ότι είναι, αυτό είναι το πρώτο, γιατί η συζήτηση στην πόλη γίνεται και για το Final Four των εφήβων. Βεβαίως. Πριν από όλα όμως υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Δευτέρα Τρίτη νομίζω, έτσι. Θα σας πω. Πριν από όλα όμως υπάρχει ο αγώνας της χρονιάς. Την προηγούμενη φορά μιλώντας για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, που ήταν ο τελευταίος που κάναμε εντός έδρας, είπαμε ότι είναι μισή χρονιά. Ο αυριανός λοιπόν είναι ολόκληρη χρονιά του Εθνικού. Διότι ο Πανβοχαϊκός είναι 2 βαθμούς μπροστά μας, στη δεύτερη θέση, και όπως καταλαβαίνετε, κερδίζοντας αυτή την ομάδα, εξασφαλίζουμε κατά 99% την έξοδό μας στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Ο κόσμος, αυτό ήθελα να πω, ότι το απέδειξε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όταν βρεθήκαμε 1-2, νομίζω ότι ο κυριότερος παράγοντας που ανέτρεψε το παιχνίδι ήταν η Κερκίδα. Η οποία ήταν φανταστική, ήταν τηλεοπτικό το παιχνίδι, όπως ήταν και το αυριανό, και απέδειξε ότι παρότι φωνάζανε πάρα πολύ, έκανε πάρα πολύ φασαρία, δεν υπήρξαν ούτε βρισχές, ούτε τίποτα, ούτε έκτρωμα. Υποστηρίξαν. Αυτό θέλουμε λοιπόν, το κάνανε πάντοτε. Θέλουμε όμως και αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως καταλαβαίνετε. Όλη η χρονιά μας παίζεται σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν ο κόσμος θα κατακλείσει το γήπεδο στις 5 η ώρα στην Αλεξανδρούπολη, το κλειστό γήπεδο στο οποίο παίζει βόλιο Εθνικός. Και εκεί θα είναι ο 7ος παίκτης της ομάδας προφανώς, κύριε Καραπιπέρη, και με τη στήριξη του κόσμου και μόνο θα κερδίσει. Ναι, το αυτό είπα ήδη. Βέβαια, το τετραήμερο που ακολουθεί αυτό της καθαράς Δευτέρας και την Τρίτη, γίνεται επίσης ένα σημαντικό τουρνουά. Πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Μετέχουμε στις 4 καλύτερες ομάδες των εφήβων. Οι έφηβοι λογίζονται από το 93 γεννημένοι ως και το 97. Ουσιαστικά είναι το παρόν και το μέλλον των ομάδων, γιατί οι 4 ομάδες που ανέφερα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός και ο Ηρακλής, ήδη κάνουν χρήση των παιδιών αυτών στις ομάδες που παίζουν στην Α1. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα ξαναβρεθούν αντίπαλοι σχεδόν στο επίπεδο της Α1. Είναι και ο Ολυμπιακός που το έκανε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και ο Ηρακλής, αλλά βέβαια ο Εθνικός το κάνει από γεννησιμιού της ομάδος, να χρησιμοποιεί τους εφήβους. Φέτος το έκανε και ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό και συγκαταλέγονται στις 4 καλύτερες ομάδες. Είναι από τα σημαντικότερα τουρνουά. Έχουμε καλέσει βέβαια όλο τον κόσμο, όπως πηγαίνει για τον Εθνικό στην αδερφή ομάδα, να έρθει και στους εφήβους. Τα 2 παιχνίδια που θα γίνουν είναι τη Δευτέρα στις 4 το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Ηρακλής. Είναι στις 7 ο Εθνικός στον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο η συμπαράσταση του κόσμου, είναι και η διοργάνωση να δείξουμε στον κόσμο πόσο αγαπάει αυτή η πόλη το βόλεϊ. Το γέννησε, το μεγάλωσε, το αγάπησε το βόλεϊ, και νομίζω ότι ο κόσμος θα δείξει το πόσο έχουμε δεθεί με όλο αυτό το άθλημα. Και βέβαια την Τρίτη το πρωί είναι στις 11 η τρίτη-τέταρτη θέση, ο μικρός τελικός δηλαδή, και στις 2 το μεσημέρι ο μεγάλος τελικός, και γίνονται τέτοιες ώρες πρωινές για να μπορέσουν οι αποστολές των ομάδων αυτών να ταξιδέψουν πίσω στις πόλεις τους, ναι, με το αεροπλάνο, βέβαια, και να είναι, επιστρέψουν. Είναι δύσκολες οι ώρες για να μπορέσει ο κόσμος να βρίσκεται στο γήπεδο, έτσι δεν είναι? Ναι, τουλάχιστον για την Τρίτη που είναι και η καθημερινή, Τρίτη, είναι ναι, λίγο δύσκολο. Ναι. Εκεί ζητήσαμε συμπαράσταση από τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας να έρθουν τα λύκεια, ειδικά το τρίτο λύκειο, στο οποίο συμμετέχουν τα περισσότερα παιδιά που παίζουν βόλεϊ, είτε είναι το παιδικό είτε είναι το εφηβικό. Νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία. Στις 2 το μεσημέρι δεν χάθηκε και κάτι, να φύγουν και ένα τέταρτο γρηγορότερα τα παιδιά, να βρεθούν να συμπαρασταθούν στους ίδιους τους συμμαθητές τους. Ναι. Τόσο αύριο στις 5 όλοι στο κλειστό γήπεδο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό προηγείται, και μετά 4,5. Θα τα πούμε και στους εφήβους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δέλτα που πάντοτε προβάλλει τον Εθνικό. Και νομίζω έχει βοηθήσει σε αυτό, ώστε να συγκεντρώνεται περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Η ψυχολογία των παικτών, κύριε Καραπιπέρη, πώς είναι? Κοιτάξτε, μετά το παιχνίδι πώς με τη Λαμία αύριο, επανήλθε, δηλαδή. Γιατί υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κηφισιά στο Λιγκάπ, που λιγάκι ήταν, αλλά νομίζω μετά το τελευταίο παιχνίδι επανήλθε η ηρεμία. Όλοι για το αυριανό παιχνίδι. Μακάρι να πάει καλά λοιπόν αύριο ο Εθνικός. Αρκεί ασφαλώς να νιώθει τη συμπαράσταση των ευρυτών συνολικά. Ευχαριστούμε, κύριε Καραπιπέρη. Να είστε καλά. Μία προσφορά της WIND.